Καλημέρα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σήμερα τα λέμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε μία μέρα στην οποία λίγο καθησυχάζουν τα πράγματα μετά το Σαββατοκύριακο που δεν έγινε κάτι τρομερό. Το λέγαμε τόσο καιρό, φαίνεται σαν να αλλάζει. Δεν αλλάζει, σταθεροποίηση. Εμέσως τα λέγαμε. Λοιπόν, η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο του καρκίνου και θα συναντήσει την Αφροδίτη στο ίδιο σημείο. Άρα λοιπόν γι' αυτό υπάρχει λίγο πιο θετικά συναισθήματα, λίγο πιο πολύ αγάπη. Από την άλλη, ο Ερμής στην ορθή του πορεία πλέον κάνει μία όψη τετραγώνου με την Παλάδα μέχρι αύριο. Που αφορά λοιπόν τους Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους, μιλάμε πάντα για στρατηγική. Εντάξει, και ορθή κρίση. Ωραία. Λοιπόν, Κριάρια μου, η Σελήνη με την Αφροδίτη συναντώνται στο ζώδιο του καρκίνου που για εσάς σημαίνει περισσότερο να θέλετε να ασχοληθείτε λίγο με πιο ευαίσθητα και ιδιωτικά θέματα. Είτε τα δικά σας συναισθήματα που σας κάνει πιο ευαίσθητους, έτσι και λίγο πιο θετικούς και ανοιχτούς, είτε να θέλετε να είσαστε κοντά σε αγαπημένα σας, με αγαπημένα σας πρόσωπα, κάτι το οποίο φτιάχνει αρκετά τη διάθεσή σας. Τώρα, στη συνέχεια βέβαια θα κάνει ένα τετράγωνο με τον Χείρονα. Γι' αυτό δεν αποκλείεται να έχετε και κάποιες μνήμες, δηλαδή κάτι να σας επανέλθουν λίγο παλαιότερα λάθη, τα οποία σκέφτεστε πώς μπορείτε να διορθώσετε, γενικά πώς μπορείτε να συγχωρήσετε κάποια κατάσταση η οποία μπορεί να σας ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα. Ταύρι μου, για σας λοιπόν, ο δικός σας κυβερνήτης θα συναντήσει την Σελήνη στο ζώδιο του καρκίνου, όπως είπαμε, και είναι στον τομέα πάρα πολύ των αποφάσεων, είναι των επαφών, είναι γενικά του τρόπου σκέψης. Και επειδή ο Ερμής είναι από το δικό σας το ζώδιο που θα κάνει την όψη με την Παλάδα. Εδώ λοιπόν είναι μία μέρα στην οποία μπορεί να είσαστε και θετικοί και γλυκοί, έτσι ξέρετε, στον τρόπο που μπορεί να σκέφτεστε ή μιλάτε. Μπορεί να είσαστε, να έχετε μια πολύ ωραία πειθό ή μπορείτε να πλησιάσετε πολύ όμορφα τους ανθρώπους. Αλλά αυτό που σας βοηθάει είναι ότι είσαστε πολύ πιο αντικειμενικοί και έχετε μια δυνατότητα για ορθές αποφάσεις. Γενικότερα, μπορεί να έχετε μια στρατιωτική στάση και ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσετε προκειμένου να ξεπεράσετε τα όποια εμπόδια μπορεί να έχετε ή προβλήματα τα οποία σας απασχολούν. Δίδυμή μου, λοιπόν, εδώ πέρα πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ξεκίνησαν τα γενέθλιά σας από την Κυριακή, χρόνια πολλά λοιπόν. Άρα πάντα όταν ο ήλιος είναι στο δικό μας το ζώδιο, λίγο μας ανεβάζει, λίγο μας φτιάχνει, είναι σαν να αναμένουμε κάτι. Τώρα η Σελήνη με την Αφροδίτη συναντάται στον τομέα πολύ των οικονομικών και της σταθερότητας. Άρα λοιπόν για εσάς μπορεί να έχετε κάποιες οικονομικές επιδιώξεις και συναντήσεις και σκέψεις και συμφωνίες. Δηλαδή μπορεί να βγει κάτι πάρα πολύ θετικό μέσα από αυτό. Και αυτή την διάθεση της σταθεροποίησης ιδιαίτερα για το μέλλον σας, πώς μπορείτε μια σχέση να σταθεροποιήσετε ή πόσο σας δίνει κάτι μια οποιαδήποτε επαγγελματική προσωπική σχέση. Αλλά από την άλλη να ξέρετε ότι πάντα Σελήνη και Αφροδίτη είναι τα δύο στοιχεία τα οποία πάντα οδηγούν σε μια ροπή απολαύσεων, εξόδων και γενικότερα αγορών. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε. Καρκίνη μου, λοιπόν, στο δικό σας το ζώδιο η Σελήνη κινείται και η Αφροδίτη φυσικά κινείται. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι απλά ότι σας φέρνει σε επαφή με τις ανάγκες σας, είναι κάτι το οποίο το επιβάλλετε. Δηλαδή θέλετε, είσαστε λίγο διαπραγμάτευτοι. Θέλετε να είσαστε χαρούμενοι, θέλετε να αλλάξετε λίγο τη στάση σας. Έχει όλο αυτό η θετικότητα μπορεί να έχει κιόλας και κάποια αποτελέσματα, ξέρετε. Να ελκύετε, το θέλετε σε επαγγελματικό επίπεδο, το θέλετε σε προσωπικό. Είναι σαν να σας κανακεύουν την ώρα που εσείς θέλετε να σας κανακεύουν, φυσικά. Εδώ λοιπόν κινητοποιείστε πάρα πολύ από συναισθήματα αγάπης και φυσικά μπορεί να ασχοληθείτε πολύ και με την ομορφιά σας, να κάνετε κάποιες αγορές ή κάτι να κάνετε για κάποια ραντεβού, ας πούμε, αν θέλετε λίγο να φτιάξετε κάτι πάνω σας. Λιοντάρια μου, λοιπόν, έχουμε μετά από το Σαββατοκύριακο, είπαμε ότι έχει περάσει και ο Άρης στο δικό σας το ζώδιο. Εδώ τώρα η σημερινή μέρα είναι λίγο μια μέρα ανασύνταξης, γιατί είναι λίγο παρασκηνιακά, λίγο να χαλαρώσετε, λίγο να ρεμίσετε, λίγο να το πάτε ενστικτοδός, διαισθητικά. Γιατί αυτό η διέστηση είναι που σας δίνει κιόλας και τα κίνητρα για να μπορέσετε στη συνέχεια να κάνετε και τις βελτιώσεις. Έχουμε τον Άρη στο δικό σας το ζώδιο, ώρα λοιπόν ξεκινάει αυτή η δυναμική και συγχρόνως και την Παλάδα που θα κάνει το τετράγωνο με τον Ερμή στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτείτε πού χρειάζεται να κάνετε αλλαγή στρατηγικής. Τώρα δεν ξέρω αν μιλάω σε εσένα μόνο. Γενικά. Λοιπόν, κατάλαβες, Γιάννο, ποιος είναι Λέοντας. Μπράβο, το πιάσαμε. Άρα λοιπόν, εδώ μπορεί να είναι μια στιγμή στην οποία σκέφτεστε πολύ να αλλάξετε την στρατηγική σας και να είναι λίγο πιο χαρούμενη, ήρεμη και όχι τόσο επιθετική. Παρθένη μου, για εσάς λοιπόν, η Σελήνη με την Αφροδίτη συναντάτε σε έναν τομέα την οποία ταινίζετε λίγο το μέλλον, σκέφτεστε λίγο το μέλλον σας, τα μακροπρόθεσμα σχέδια.
να είσαστε πιο κοντά σε φίλους, να περάσετε πιο όμορφα κοντά τους, μπορεί να σας υποστηρίξουν ή να τους στηρίξετε. Και γενικότερα συμβουλευτικοί, μπορεί να στραφείτε κάπου για να σας δώσουν συμβουλές. Ο ήλιος είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας, άρα έχει να κάνει πολύ με τα επαγγελματικά σας και τη συνέχεια τη ζωή σας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο Ερμής, δικός σας κυβερνήτης, με την Παλάδα σας βάζει σε μια πιο εύστροφη κατάσταση και μια πιο εκλογήκευση των καταστάσεων. Ζυγή μου, ο κυβερνήτης σας συναντά την Αφροδίτη στη Σελήνη στην κορυφή του οροσκοπίου σας, άρα δίνει μια φιλοδοξία, ένα άνοιγμα, γενικά είναι μια πιο θετικό κλίμα γενικότερα για τη ζωή σας, σχέσεις επαγγελματικά, πώς το βλέπετε. Αλλά δεν αποκλείεται λόγω της όψης που θα κάνει και με το Χείρονα και με την Έριδα. Εδώ να υπάρχει και ένα ανταγωνιστικό κλίμα. Γι' αυτό λοιπόν, κοιτάξτε, να μην είσαστε ανταγωνιστικοί κι εσείς, αλλά να μην είσαστε πιο, ξέρετε, μια εξισορρόπηση και λίγο πιο διπλωματικότητα, διότι μπορεί στη συνέχεια να μετανιώσετε αυτές τις συμπεριφορές. Σκορπιέ μου, πολύ θετική η Σελήνη και Αφροδίτη απέναντί σας. Άρα εδώ μιλάμε για μια ελευθερία κινήσεων την οποία αναζητάτε. Έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχετε μια πιο μεγαλύτερη αισιοδοξία. Γενικά έχετε ένα πνευματικό άνοιγμα και αυτό σας δίνει κιόλας και δημιουργικές ιδέες. Είναι ο Άρης στην κορυφή του οροσκοπίου σας, Παλάδα στην κορυφή του οροσκοπίου σας και σας κάνει και λίγο πιο τολμηρούς για να κάνετε τις οποιασδήποτε επιδιώξεις και επαγγελματικές αλλά και προσωπικές. Τοξότες μου, εδώ πέρα είναι μια πολύ ωραία μέρα για να μπορέσετε να κάνετε έτσι μια επίλυση κάποιων δύσκολων καταστάσεων. Δηλαδή, καταστάσεις οι οποίες είναι και σε συναισθηματικό επίπεδο και σε υλικό επίπεδο μπορεί λίγο να έχουν κολλήσει και εσείς να μπορέσετε να βρείτε πιο καλές και ευέλικτες λύσεις σε αυτό τον οποιοδήποτε τομέα σας μπορεί να σας ταλαιπωρεί. Εδώ η αλήθεια είναι ότι το πάθος σας κινητοποιεί πάρα πολύ. Γίνεστε λίγο πιο κτητικοί, λίγο πιο παθιασμένοι. Θέλετε τον άνθρωπό σας λίγο πιο κοντά. Και γενικά με τον ήλιο απέναντί σας ανοίγει ένα διάστημα στο οποίο μπορείτε να κάνετε πολλές γνωριμίες και φυσικά βοηθητικά σε συμφωνίες. Εγώ, κερί μου, για εσάς, Σελήνη και Αφροδίτη απέναντί σας, πάρα πολύ γλυκιά όψη για τις σχέσεις σας, για το φιλικό σας περιβάλλον, αλλά και τις συνεργασίες, που σημαίνει ότι είναι μια μέρα στην οποία μπορείτε να επιδιώξετε, αν θέλετε να πλησιάσετε έναν άνθρωπο. Αν μια γνωριμία έχετε κάνει και θέλετε να πλησιάσετε λίγο γλυκά, να μια καλή στιγμή για να το κάνετε. Επίσης, εδώ ο Χείρονας μπορεί να σας ταλαιπωρεί λίγο σε κάποια προσωπικά ζητήματα. Μπορεί να είναι οι ανασφάλειές σας, μπορεί να είναι και ουσιαστικά θέματα. Γενικά όμως όλα αυτά λίγο στη συνέχεια μπορούν να επιληθούν και εσείς θέλω να κινηθείτε λίγο διπλωματικά, σε όποιο πρόβλημα και αν υπάρξει και στις σχέσεις, να μην είσαστε λίγο, ξέρετε, κάπως επιθετικοί στις διεκδικήσεις σας. Υδροχόοι μου, γεια σας εδώ λοιπόν. Ζητά να επιστρατεύσετε τη σημερινή μέρα τις οργανωτικές σας ικανότητες. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχετε λίγο βγει εκτός προγράμματος, λίγο να μην έχετε και πολύ διάθεση να κάνετε πράγματα τα οποία σας πιέζουν ή γενικά σας είναι, ξέρετε, θέλετε να είσαστε πιο χαρούμενοι. Ακόμα και στη δουλειά σας ή στη δουλειά σας ή γενικά στις σχέσεις που έχετε μέσα στο εργασιακό σας περιβάλλον. Εδώ χρειάζεται να δείτε λίγο και την επόμενη μέρα. Ένα εξάγωνο με τον ουρανό, κάτι κάπου στις σχέσεις με την οικογένειά σας. Και πλησιάζετε και δεν πλησιάζετε λίγο κάποια προβλήματα τα οποία μπορεί να σας ταλαιπωρούν, αλλά εσείς θέλω να είσαστε λίγο πιο δυναμικοί και να κοιτάξετε περισσότερο το συμφέρον σας. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν κάποια επαγγελματικά σχέδια και συζητήσεις τα οποία θα είναι προς όφελός σας. Και τέλος, για τους ηχθείς μας θέλω να εστιάσετε περισσότερο στα θετικά. Η αλήθεια είναι ότι η Σελήνη και η Αφροδίτη είναι πολύ θετική απέναντί σας στον τομέα της δημιουργικότητας, της χαράς. Άρα επιλέξτε να κάνετε δραστηριότητες πιο ευχάριστες. Είναι κάτι το οποίο ευνοείται ιδιαίτερα. Και είναι επίσης μία μέρα στην οποία μπορείτε να εκφραστείτε από καρδιάς και να πιάσετε λίγο και τον παλμό των άλλων, να τους πλησιάσετε και να κάνετε και τις σωστές και ανάλογες γνωριμίες, αλλά και αυτές τις επαφές, τις οποίες θα είναι ωφέλιμες στη συνέχεια για εσάς και με ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτά που ζητάτε.